Γεια σας. Ονομάζομαι Δημήτρης Μπάτσιος και στο πλαίσιο του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμμένης Επεξεργασίας που διδάσκει ο κ. Μινάς Δασυγένης και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω καταγράψει υπό την έγκριση και επιβλέψη του διδάσκοντα την επίλυση της παρακάτω άσκησης. Η παρακάτω άσκηση αποτέλεσε θέμα τελικών εξετάσεων του Ιουνίου του 2016. Όπως μπορείτε να δείτε, η εκφώνηση της συγκεκριμένης άσκησης είναι η εξής. Για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις της διαδιεργασιακής επικοινωνίας, όπου φαίνεται η αποστολή και η λήψη μηνυμάτων, δώστε και δικαιολογήστε τα διανυσματικά ρολόγια που διατηρεί η κάθε διεργασία. Όπως φαίνεται από το σχήμα, μιλάμε για δύο διαφορετικά υπερωτήματα. Συνεπώς, θα εργαστούμε ξεχωριστά. Γνωρίζουμε από τη θεωρία πως κάθε επεξεργαστής έχει το δικό του διανυσματικό ρολόι, το οποίο αρχικοποιείται με μηδενικές τιμές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε τρεις επεξεργαστές, συνεπώς το διανυσματικό ρολόι κάθε επεξεργαστή είναι 0, 0, 0. Είναι επίσης αναγκαίο να γνωρίζουμε πως το διανυσματικό ρολόι κάθε γεγονότος ορίζεται από τη θέση του γεγονότος τοπικά και, αν υπάρχουν, από τις μέγιστες τιμές των διανυσμάτων των ρολογιών μεταξύ του προηγούμενου τοπικά γεγονότος και της χρονοσφραγίδας του μηνύματος που λαμβάνει από κάποιον άλλον επεξεργαστή. Γνωρίζοντας τα παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε πως το διανυσματικό ρολόι του γεγονότος A, το οποίο είναι το πρώτο γεγονός του πρώτου επεξεργαστή, ορίζεται ως 1, 0, 0. Το γεγονός B αποτελεί το δεύτερο γεγονός του πρώτου επεξεργαστή, όμως δεν μπορούμε να ορίσουμε το διανυσματικό του ρολόι ακόμα, καθώς η χρονοσφραγίδα του μηνύματος του οποίου λαμβάνει δεν έχει οριστεί ακόμα. Το γεγονός E είναι το πρώτο γεγονός του δεύτερου επεξεργαστή. Σηματοδοτεί την πρώτη επικοινωνία που δέχεται η διεργασία που εκτελείται στον επεξεργαστή P1. Η χρονοσφραγίδα του μηνύματος, όπως βλέπουμε, φέρει τις τιμές 1, 0, 0. Επομένως, η τιμή του ΣΕ θα οριστεί ως 1, 1, καθώς είναι το πρώτο γεγονός του δεύτερου εξεργαστή, και 0. Το γεγονός D, όπως βλέπουμε, αποτελεί το δεύτερο γεγονός του δεύτερου εξεργαστή και οι τιμές του διανυσματικού του ρολογιού θα οριστούν από τη θέση του τοπικά και από τις τιμές του διανυσματικού ρολογιού του προηγούμενου τοπικά γεγονότος. Συνεπώς, οι τιμές που θα δώσουμε είναι 1, 2, καθώς είναι το δεύτερο γεγονός του δεύτερου εξεργαστή, και 0. Τώρα μπορούμε να ορίσουμε το διανυσματικό ρολόι του γεγονότος B, οι τιμές του οποίου θα είναι 2, καθώς είναι το δεύτερο γεγονός τοπικά, και 2, 0, καθώς αυτές είναι οι τιμές του διανυσματικού ρολογιού του μηνύματος το οποίο λαμβάνει. Το διανυσματικό ρολόι του γεγονότος E φέρει τις τιμές του διανυσματικού ρολογιού του μηνύματος του οποίου λαμβάνει 1, 2 και επίσης από τη θέση του τοπικά 1. Το διανυσματικό ρολόι του γεγονότος F θα οριστεί από το διανυσματικό ρολόι του προηγούμενου τοπικά γεγονότος, το οποίο είναι το γεγονός E, και από το διανυσματικό ρολόι του μηνύματος το οποίο λαμβάνει, το οποίο βλέπουμε τις τιμές. Στην περίπτωση αυτή, παίρνουμε πάντα τις μέγιστες τιμές ανάμεσα στα δύο. Στην πρώτη τιμή έχουμε 1 και 1, οπότε βάζουμε 1. Στη δεύτερη τιμή έχουμε 0, 2, οπότε θα βάλουμε τη μέγιστη τιμή που είναι το 2. Και στη τρίτη τιμή θα βάλουμε την τιμή 2, καθώς είναι το δεύτερο τοπικά γεγονός. Ολοκληρώσαμε το πρώτο ερώτημα της άσκησης και περνάμε στο δεύτερο, στο οποίο θα εργαστούμε με όμοιο τρόπο. Το διασματικό ρολόι του πρώτου γεγονότος θα οριστεί και πάλι ως 1, 0, 0, καθώς είναι το πρώτο γεγονός του πρώτου επεξεργαστή. Το διανυσματικό ρολόι του γεγονότος B θα οριστεί ως 2, συνεπώς γιατί είναι το δεύτερο γεγονός του πρώτου επεξεργαστή, 2, 2. Το γεγονός C αποτελεί το πρώτο γεγονός του δεύτερου επεξεργαστή και το διανυσματικό του ρολόι θα οριστεί από το διανυσματικό ρολόι του μηνύματος το οποίο λαμβάνει και από τη θέση του τοπικά. Συνεπώς η τιμή του θα είναι 2, 1, 0.
Το γεγονός D αποτελεί το δεύτερο γεγονός του δεύτερου επεξεργαστή και οι τιμές του διανυσματικού του ρολογιού θα οριστούν από τις τιμές του προηγούμενου τοπικά γεγονότος και από τη θέση του τοπικά. Συνεπώς, τιμές του είναι 2, 2, καθώς είναι δεύτερο τοπικά, το δεύτερο τοπικά γεγονός, και 0. Το γεγονός C αποτελεί το πρώτο γεγονός του τρίτου επεξεργαστή. Οι τιμές του διανυσματικού του ρολογιού θα οριστούν από τις τιμές του διανυσματικού ρολογιού του μηνύματος το οποίο δέχεται και από τη θέση του τοπικά. Συνεπώς έχουμε 2, 2 και 1. Τέλος, το διανυσματικό ρολόι του γεγονότος F θα οριστεί από το διανυσματικό ρολόι του προηγούμενου τοπικά γεγονότος και από τη χρονοσφραγίδα του μηνύματος το οποίο λαμβάνει. Στην περίπτωση αυτή, παίρνουμε πάντα τις μέγιστες τιμές ανάμεσα στα δύο. Έχουμε λοιπόν 1, 2, οπότε θα πάρουμε το 2. Έχουμε 0, 2, οπότε θα πάρουμε το 2. Και τοπικά βάζουμε 2, καθώς είναι το δεύτερο τοπικά γεγονός. Αυτή ήταν η επίλυση της άσκησης. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.